λέτε στον κήπο. Παναγία μου. Θέλεις να κάτσεις εδώ ή θέλεις να έρθουμε με μέσα. Μέσα, μέσα. Περιθώριο αυτό που σου λέω. Δεν αφήνεις καν περιθώριο να γνωριστεί ο άλλος. Περισσότερο. Εσύ, άμα τώρα αρχίσεις να κάνεις κάτι με το Δήμο και φάμε φάπα, να διώξουμε το Δήμο, θα σου άρεσε. Τι σημαίνει. Φάμε φάπα, δηλαδή. Φλασιά. Φλασιά. Μας ξύπνησε σήμερα όλο το Δήμο. Θα σου άρεσε. Σου μιλάω πώς θα σου άρεσε. Πώς θα ήταν στην πλευρά σου. Θα το καταλάβω. Ναι, θα στεναχωριόμουν άμα φύγει κάποιος άνθρωπος που ξεκινάω να γνωρίζω. Ναι, ωραία, την άλλη. Πώς... Το ξέρω. Έχω έρθει το και ξέρεις, να το ξέρω. Αλλά θα σου άρεσε να το έκαναν. Σου λέω πώς. Εσύ ούτε ρίνη μου άρεσε που έφυγε. Καλά, εννοείται. Δηλαδή, ενώ ότι πάντα όποιος και να φύγει, όλο και κάποιος θα νιώσει άσχημα. Είτε επειδή ήταν πολύ φίλοι, και είτε επειδή ήταν πολύ λέμε, κοντά. Δεν ψηφίζουμε τον Δημήτρη, δεν ψηφίζουμε τον Τζέσον, δεν ψηφίζουμε τον Δήμο γιατί είναι ζευγάρια. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Δεν υπήρχε κανείς που δεν είχε κάτι. Πείτε μου για μένα. Ακάθλιστο λοιπόν, όμως λοιπόν, όχι πολύ καλά, καμία ένταση σήμερα, απλά συζητάμε. Ακόμα. Είπα ότι δεν μου αρέσουν, συνεχίζω να μην μου αρέσουν οι απόψεις του Νίκο και ότι έχω δώσει πάρα πολύ περιθώριο να τον καταλάβω να τον αιτιολογήσω, αλλά βλέπω δεν αλλάζει κάτι. Και οπότε για μένα. Να τον δικαιολογήσει, εννοείς. Ναι, τι είπα. Δεν πειράζει. Ό,τι είπα. Να τον δικαιολογήσει. Να καταλάβω τέλος πάντων. Αλλά εφόσον έχω δει ότι δεν αλλάζει και είναι αυτός που είναι, για μένα παραμένει ένα από τα άτομα που θέλω να φύγουν από το σπίτι όπως είχα δηλώσει. Περισσόνα non grata που θα λέγει και ο Αναστάσης. Μπράβο. Και δεν θα τον καταλάβαινα. Ανεπιθύμητος είναι. Ναι, όχι. Και απλά εκεί πέρα μου λέει Σωτηρία και θα κόψεις μια γνωριμία. Και λέω ότι παιδιά εδώ πέρα δεν είναι ότι ψηφίζουμε μόνο ποιον δεν έχει ζευγάρι. Ναι, και θεωρείς ας πούμε τη στάση του Αργύρη σωστότερη προς εμένα παρά τις βλακίες που λέει ο Νίκος. Άμα πάμε συγκριτικά, ο Αργύρης έκανε χειρότερα. Ο Αργύρης είπε ένα ψεματάκι όχι και ένα ψεματάκι. Δεν τα βρήκε με σένα. Και ο άλλος είναι οριακά μισογύνης. Δεν μισεί όμως τις γυναίκες, γιατί εγώ που το γνωρίζω δεν λέει κάτι που μισώ τη γυναίκα. Έχω κάτι παραπάνω και προσέχει και όλα, όχι η γυναίκα. Ορίστε. Να, αλλά υποτιμάει τη γυναίκα. Στα βιντεάκια του. Στα βιντεάκια του. Παντού, και εδώ, και εδώ. Και το έχει παρουσιάσει ότι είναι χιούμορ, αλλά δεν είναι χιούμορ όλα. Επίσης, εμένα μου είπε, εγώ τουλάχιστον μόνο τα λέω, δεν τα κάνω πράξεις. Δεν τα ξέρουμε αυτό, αλλά εσύ τα ξέρεις αυτά, εμείς όχι. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο και τον κρίνω. Άρα, ωραία, συγκριτικά σου λέω πιο πολύ θεωρείς τον Νίκο. Ναι. Παρά τον Αργύρη. Που ναι, έκανε στους φίλους. Εγώ τη Σωτηρία καταλαβαίνω okay, πολύ καλά γιατί δεν θέλει να δηλώσει ότι έχει ιδιαίτερη συμπάθεια που όχι, βλέπουμε όμως. Όχι, και ούτε πρόκειται να το δηλώσει. Είναι το παιχνίδι της. Είναι ότι... ο τρόπος που φλερτάρει η συγκεκριμένη η κοπέλα. Βέβαια... Δεν το δηλώνει με τα λόγια. Ναι, στις πράξεις το δηλώνει. Και βέβαια θέλει μια κατανόηση για να δοθεί περισσότερο χρόνο στον Νίκο για να... από εμάς. Αυτό γίνεται γιατί ανησυχείς με φύγει ο Νίκος. Ότι βλέπω άλλοι παίκτες έχουν κάνει ας πούμε χειρότερα και ο Νίκος απλά λέει αυτά που λέει και okay. Απλά μένα μου φέρεται καλά και σε όλες πιστεύω άμα κάτσουν να μιλήσουν μαζί του δεν τις έχει προσβάλει. Σε καμία δεν έχει προσβάλει. Δεν είπαμε ότι μας έχει. Ούτε έχει προσβάλει. Δεν είπαμε από αυτά που λέει. Εννοεί ότι το παίρνει. Αλλά οι απόψεις του που. Έχει μιλήσει με τον Νίκο και λες ίσως συμφωνώ γιατί έχει άλλο τρόπο που τα λέει. Όταν είναι με παρέα, όταν εκδηλώνει κάτι, θέλει να επικεντρωθεί εκεί πέρα ναι, και να σου κάνει. Απλά ξέρεις κάτι. Εγώ δεν έπιασα π.χ. την γλυκερία τη Σοφία και είπα, κορίτσια, πρέπει να βγάλουμε τον Νίκο. Εσύ είναι σαν να προσπαθείς να μου αλλάξεις γνώμη. Δεν είναι η γνώμη. Προσπαθώ να σε βάλω στα παπούτσια μου για να καταλάβεις. Δεν θέλω να πω στα παπούτσια σου, τα δικά μου. Ωραία, άρα να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου, ας πούμε. Άρα είμαι εγώ και να σου. Και επίσης μπορώ να πω. Ωραία, εγώ δεν μπαίνω. Εσύ προσπαθείς και λες ότι προσπαθώ να μπαίνω σε όλους, προσπαθώ να παίρνω τη στάση από όλους. Το λες, προσπαθώ να... Μα το λέω και το κάνω, καταλαβαίνω την οπτική σου. Μα δεν φαίνεται, τώρα μου λες, έχω δικά μου παπούτσια να πω. Βλέπω τα ύβεσαι και από πάνω, ενώ προσπαθώ να σου πω κάτι. Το πώς το βλέπω εγώ από την πλευρά μου. Εγώ καταλαβαίνω την πλευρά σου, αλλά δεν μπορώ να την κάνω δικιά μου. Αυτό σου εξηγώ, τα βλέπω τα παπούτσια σου, δεν θέλω να τα φορέσω. Ωραία. Αυτό σου εξηγώ. Ωραία. Okay, θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε. Θα παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε. Θα παίξουμε. Εγώ σέβομαι κάποια πράγματα. Ρε, δεν θέλω... Θα σεβαστώ. Τι θέλετε να παίξουμε, θα παίξουμε. Θα φανεί. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Θα φανεί. Δηλαδή, τι σημαίνει. Θα φανεί. Άμα θέλουμε να παίξουμε, εντάξει, ήρθαμε σε ένα παιχνίδι, οκ. Θα παίξουμε.
Ρε εσύ, εγώ κρίνω το κάθε αγορέπος είναι στα μάτια μου. Άμα χρειαστεί, θα ψηφίσω και το Δημήτρη. Το Δημήτρη, ας πούμε, τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ για να τον ψηφίσω. Αλλά όχι, δεν θα τον ψηφίσω επειδή εγώ σαν Νίκη τον συμπαθώ πολύ. Όχι επειδή έχει κάνει ζευγάρι με τη Σοφία. Ήξερα εγώ αν εσύ δεν τον συμπαθούσες τον Δημήτρη. Και ήμουν εγώ ζευγάρι. Ναι, εγώ άμα δεν συμπαθούσα τον Δημήτρη, θα σεβόμουν ότι φτιάχνεται κάτι όμορφο. Και έτσι είναι εγώ σαν χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να χαλάσω ποτέ κάτι όμορφο ή κάτι που πάει να φτιαχτεί. Αργύριε εσύ. Δεν βλέπει, εντάξει, κοίτα, στο θέμα της εμφάνισης δεν είναι πρώτα στα γούστα μου, αλλά είναι ώρα ναι, που καλά. Ναι, σε χάλαγε. Τι? Ξέρετε. Όχι, δεν είπα ότι με χάλαγε. Είπα ότι δεν είναι κοντά στα γούστα μου. Ρε, σε κοροϊδεύω ρε, Αργύρι, γιατί το παίρνεις προσωπικά. Όχι, βρε. Τρολάρω. Τι κάνεις. Εντάξει, δεν είναι κοντά στα γούστα μου. Γενικά είναι ψηλή γυναίκα που μετράει για μένα αυτό. Ψηλή, είπες. Ναι. Ή ψυχρή. Ψηλή. Ναι. Ωραίο σώμα ψηλή έχει. Ψηλή είναι. Είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρα τη. Ψηλή, είπες ότι είναι. Ναι, 71. Ρε παιδί μου έχει παράστημα. Εντάξει, έχει ωραία. Όχι, δεν το παρατήρησα. Εγώ και εγώ δεν το. Ναι, έτσι γενικά ο χαρακτήρα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι έτσι μαγκωμένη γενικά. Δηλαδή, αυτό όχι, μόλις πήρε. Γενικά στο μάγκωμα είναι όλοι εδώ πέρα. Δηλαδή, όλοι είναι μαγκωμένοι. Ναι, τίγκα. Στο μαγκό. Δεν κόβει. Εντάξει, είναι μια γυναίκα που δεν έχει κάνει σχέση, ένα μήνα μου είπε. Δεν ξέρω. Προβληματίζει. Αγόρι μου, θα τις μάθεις εσύ τι σημαίνει σχέση. Θα τις μάθεις εσύ τι είναι σχέση. Θα είσαι εσύ αυτός που θα τις μάθει τι σημαίνει μια σοβαρή σχέση. Ο Δημινάτσος. Όχι εσύ, εσύ άσε τώρα. Τα. Παίζει εσύ. Αλλού μπάλα, εσύ θα τις μάθεις. Είναι άλλο μαθαίνω κι εγώ αυτές όμως. Η δουλειά σου είναι. Εκπαιδευτής. Εκπαιδευτής. Παιδιά. Ακόμα συγνώμη. Και ζευγάρι να έκανα ο Νίκος μαζί σου. Εμένα ποτέ δεν θα φύγει από το κεφάλι μου αυτά που πιστεύει. Αυτά που πιστεύει είναι τόσο προσβλητικά που είναι πάνω από τη δική σου χημεία με τον Νίκο. Δεν έχει κάνει κάτι σε σένα. Το βλέπεις πώς φέρεται και πώς μιλάει. Εγώ θέλω να σταματήσει αυτή η προβολή αυτού του ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει η δικιά σου χημεία. Εγώ σέβομαι. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Μου αρέσει αυτό που γίνεται με τον Νίκο και δεν θέλω να μην υπονοήσω. Α, αυτό, τι ωραίο που το λες. Δηλαδή, αισθάνεσαι πράγματα για τον Νίκο. Νιώθω ωραία, ας πούμε, με τον Νίκο. Θες να σου πω κάτι. Αυτό είναι η ωραιότερη δήλωση έρωτα που έχει κάνει η Σωτηρία μέχρι στιγμής. Παιδιά, συγνώμη. Ακόμα και ζευγάρι να έκανα ο Νίκος μαζί σου. Εμένα ποτέ δεν θα φύγει από το κεφάλι μου αυτά τα που πιστεύει. Ναι, και αλλά... δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά που πιστεύει είναι τόσο προσβλητικά που είναι πάνω από τη δική σου χημεία με τον Νίκο. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος μπορεί να το σκεφτόμουν, αλλά επειδή είναι ο συγκεκριμένος που προσβάλλει τον γυναικείο πληθυσμό με αυτά που λέει και είναι αυτός που είναι πέρα... Όλα, μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει μπορεί, κάνει κάτι σε σένα. Το μπορεί να μην έχει κάνει κάτι σε μένα, αλλά αυτά που λέει... Ούτε εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει. Με αυτά που λέει μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλούς άντρες να φέρονται πολύ άσχημα σε άλλες γυναίκες. Και αυτή η επιρροή, εγώ θέλω να σταματήσει. Μα τι άντρες είναι, που να ακούνε τον Νίκο και να πράξουν με το ίδιο τη λογική του. Όχι, δεν είναι άντρες όπως και πολλά αν είναι δυνατόν. Πολλά κορίτσια μπορεί για μένα να ταυτιστούν με τη Σωτηρία και να θεωρούν οκ τις συμπεριφορές του Νίκου. Ναι, παιδιά. Γιατί? Εγώ θέλω να σταματήσει αυτή η προβολή αυτού του ανθρώπου, τουλάχιστον από την τηλεόραση. Και εγώ οπότε δεν με ενδιαφέρει η δικιά σου χημεία. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Τώρα, αν εσύ θες να ψηφίσεις τον Δημήτρη, μπορείς να το κάνεις ελεύθερα. Εγώ δεν το κάνω από θέμα σεβασμού. Μα δεν είναι θέμα σεβασμού. Εγώ σέβομαι. Και τον Τζέισον που ήθελα να ψηφίσω. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Εσύ νομίζεις ότι δεν είναι θέμα. Εγώ για μένα. Εγώ το. Τη δική μου γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα σεβασμού. Για εμένα. Επειδή είναι το power of love. Και γι' αυτό. Όπως την Γλυκερία. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Απλά αυτή η δήλωση, αυτό που νιώθει και αυτό. Okay. Δεν λέω ότι προσπαθεί να αλλάξει το όνομα σε καμία περίπτωση. Δεν το καταλαβαίνω να το παίρνω τόσο προσβλητικά απέναντι της. Γιατί δεν είναι απέναντι στη Σωτηρία, είναι απέναντι στις απόψεις του Νίκου. Αχα. Και μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, πραγματικά να είναι το καλύτερο παιδί, να μην μας έχει, εμάς, εμένα προσωπικά, δεν μου έχει κάνει κάτι. Ούτε εμένα μου έχει κάνει κάτι και εγώ παιδιά τον χαιρετάω και όλο αυτό, τις χαιρετούρες και το ότι του έδωσα παραπάνω χώρο. Μα δεν θέλω να τον προστατέψω, εσείς νομίζετε ότι προστατεύω τον Νίκο, δεν προστατεύω τον Νίκο. Δεν θέλω να προστατέψω τον Νίκο. Αυτό μου αρέσει αυτό
αυτό που γίνεται με τον Νίκο και δεν θέλω να τελειώσει. Α, αυτό! Τι ωραίο που το λες. Δηλαδή, αισθάνεσαι πράγματα για τον Νίκο. Κάτι πάει να γίνει και μου κόβεται. Και όταν μου κοπεί, λέω εντάξει, οκ. Άντε, γεια. Αυτό είναι μία. Θες να σου πω κάτι. Αυτό είναι η ωραιότερη δήλωση έρωτα που έχει κάνει η Σωτηρία μέχρι στιγμής. Δεν είναι έρωτα. Τι είναι. Χημεία. Μία ωραία χημεία. Έλξη. Χημεία δεν το καταλαβαίνω. Έχετε χημεία εννοείς. Ναι. Υπάρχει μία έλξη. Ναι, αυτό. Ερωτευμένη δεν δηλώνω. Ωραία. Αυτό τέλος πάντων. Έχεις κάποια συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο που σου έχουν δημιουργηθεί. Τελετή δεν τους έχεις κάνει. Ναι. Συναισθηματική ανατροπή. Όπως έχει πει και ο Νίκος. Μη μου λες τέτοια πράγματα. Κάνει quote και τον Νίκο. Θα τρελαθώ. Είναι γυναίκα αλφα πλάς. Περιμένετε να βγάλω την ατζέντα. Να γράψει τη ρόζα ζεντούλα να δούμε τι. Αυτό. Και... Εσύ αισθάνεσαι μία συναισθηματική ανατροπή. Κάτι έτσι λίγο μικρό. Από εκεί που δεν, τώρα κάπως αλλιώς. Ναι. Κάτι υπήρχε και από την αρχή. Από ποια αρχή? Κάτι πιο... όχι από την αρχή, μετά το ραντεβού και μετά... αυτό ήταν αρχή. Ναι. Τώρα τι να λέμε, αυτό ήταν η δεύτερη μέρα. Ναι, μετά από το ραντεβού, μετά σιγά σιγά που άρχισα να το γνωρίζω καλύτερα, στην τρίτη εβδομάδα ήταν σαν να επιβεβαιώθηκα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι, τώρα τι επιβεβαιώθηκες σε σχέση με αυτά που εσύ αισθανόσουν, γιατί ο άνθρωπος έδειχνε ενδιαφέρον. Ναι, ναι, όχι, επιβεβαιώθηκα. Τα έβαζα μέσα μου, όχι, μετά λέω, κάτι υπάρχει εδώ. Τι ωραίο. Αλλά okay, εντάξει, ο καθένας δεν θα πω μην το κάνεις, ας πούμε. Μάλιστα. Πελετή, τι έχεις κάνει ρε φίλε. Κάτι έκανες, Πελέ. Παίζει με το μυαλό. Ο Πελέ. Κάτι τις ξύπνησες. Ο Πελέ του έρωτα. Απλά εγώ νιώθω ωραία, ας πούμε, με τον Νίκο. Okay, είναι δικό σας τέτοιο το ποιον θα ψηφίσετε. Ούτε εμένα μου αρέσουν οι απόψεις του καθόλου και το λέω κάθε φορά. Το λέω πάρτε τον από εδώ, δεν τον αντέχω. Μα και εγώ μαζί σας είμαι, δεν τον προστατεύω. Εγώ προστατεύω ουσιαστικά τα συναισθήματά μου. Ότι περνάω καλά, ότι κάτι πάει να γίνει και ποτέ δεν ξέρεις έξω. Σίγουρα θα έχω μια επικοινωνία με τον Νίκο. Δεν είναι αυτό. Άμα φύγει ο Νίκος, θα φύγεις. Δεν θα φύγω. Στην Κωνσταντίνα πρέπει να δώσουμε λίγη έτσι έμφαση, ενέργεια για να επειδή νιώθει ακόμα. Εμείς τι ενέργεια, ψεύτικη ενέργεια να δώσουμε. Όχι ψευτικά, τη δώσουμε. Ρε, συμπρό, είναι μια χαρά το παιδί, 20 χρονών, κοριτσάκι, με μαλλί, δίχρωμο. Αυτό σου λέω ότι... Δεν είναι στα γούστα μας. Ήθελα και όλα στα γούστα. Δηλαδή, σαν φίλη μια χαρά, αλλά τώρα δεν μπορώ να δω κάπως. Ούτε φίλη, βασικά. Γενικά. Την Κωνσταντίνα. Θεωρώ ότι είναι καλό παιδί και ότι και μια χαρά εμένα με κάνει και νιώθω και μιλάμε, είμαστε δηλαδή. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτά που πιστεύει. Και επειδή είμαστε στην τηλεόραση και δεν θέλω να παίρνουν ιδέες και άλλοι άνθρωποι και όλα αυτά, θέλω να το κόψω εδώ. Γι' αυτό το λόγο μόνο δεν με νοιάζει αν θα κάνεις ζευγάρι, δεν με νοιάζει αν θα φύγεις μαζί του. Εγώ είμαι κάθετη στο να φύγει ο Νίκος για αυτούς τους λόγους. Ωραία, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι σεβαστό. Δεν λέω κάτι. Εγώ σας λέω ότι εκφράζω τα συναισθήματά μου προς εσάς. Και καλά κάνεις. Και ουσιαστικά φαίνεται ότι κρίνω τη στάση σας. Δεν κρίνω τη στάση σας. Μου είπατε κάτι. Σας λέω και εγώ την πλευρά μου. Απλά δεν είναι θέμα σεβασμού προς εσένα. Είναι ότι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έτσι. Ναι, εγώ προσπαθώ να μπω στα παπούτσια όλων και τη δικιά σας πλευρά καταλαβαίνω. Αλλά μπαίνω και στη δικιά μου, είναι λογικό. Γι' αυτό σας λέω. Δεν σας είπα. Δεν σας είπα. Θα χάσεις τα δικά σου τα παπούτσια. Γιατί? Αν μπει σε όλον τον. Αφήνεις τα δικά σου. Κάτι μου θυμίζει όλη αυτή θέλω η ιστορία. Θέλω απλά να είμαι πολύ αντικειμενική παρόμοια. Και να μην. Okay. Θέλω να είμαι full αντικειμενική. Εγώ, ας πούμε, ήθελα να ψηφίσω και τον Τζέισον, αλλά δεν το έκανα από θέμα σεβασμού προς εσένα. Αλλά εγώ το έχω δηλώσει. Ναι, αλλά η κοπέλα από μόνη της έτσι είναι. Δεν έχει σημασία. Ο χαρακτήρας της. Είναι ο χαρακτήρας της. Και επίσης. Απλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα σεβασμού. Γιατί πες ότι γινόμαστε 6 στα 6 ζευγάρια. Σημαίνει ότι αυτό το αγόρι, άμα είμαι εγώ π.χ. με τον Αναστάση. Άμα ψηφίσει τον Αναστάση, σημαίνει ότι δεν με σέβεται. Όταν θα είστε 6 και 6, όχι. Α, γιατί τότε δεν τώρα στο Power of Love που εμείς πάμε να ερωτευτούμε εδώ. Στο Power of Love σου λέει. Όλοι. Έχουμε ερωτευτεί 6 στα 6. Ψηφίζουμε συμπάθειά μας τότε. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Αλλά εκεί χάνεται ο σεβασμός. Παιδιά. Δεν χάνεται σεβασμός. Γιατί, αφού ψήφισε το γόρι. Θέμα σεβασμού.
Δηλαδή δεν τίθεται θέμα σεβασμού. Δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίστηκε, ας πούμε, η Ειρήνη, ότι δεν τη σέβονται. Δεν, ούτε σεβασμού είναι, ούτε συμπάθεια. Είναι... Σου μιλάω. Είναι, μπορεί είναι να θέμα συμπάθεια πρώτη. Όχι, είναι σε σχέση. Εγώ δεν ψήφισα, ξαναλέω τον Τζέισον, επειδή σεβάστηκα ότι πάει κάτι να χτίσει σωστό με τη γλυκερία. Καταλαβαίνετε γιατί τι θέλω να σας πω. Σκέφτηκα ή ήθελα να αφήσω κάτι να χτίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι σεβασμός. Ωραία, για μένα είναι σεβασμός. Σέβομαι κάτι που πάει να χτιστεί. Ωραία, να το κλείσουμε λίγο αυτό εδώ. Νομίζω ότι έγινε σαφής η άποψη και η θέση και το θέλω της Σωτηρίας, όπως επίσης και οι δικές σας απόψεις. Οι οποίες από ό,τι βλέπω είναι επίσης στέρεες και αυτές. Χαίρομαι πάρα πολύ.